που τους κάνουμε μπορούν και αντιμετωπίζουν, βλέπουν και την άλλη όψη της ζωής και τις δυσκολίες που έχουν στο σπίτι τους παρεμβαίνουν και στις οικογένειες. Και έτσι έχουμε αποτελέσματα, για μας είναι συγκλονιστικά τα αποτελέσματα. Όταν ένα παιδί από αυτό το χώρο καταφέρνει και πηγαίνει στο πανεπιστήμιο και βγαίνει από το πανεπιστήμιο και γυρνάει πάλι στο χώρο αυτό και προσφέρει τη βοήθειά του και την αγάπη του, η βοήθεια χωρίς αγάπη είναι τίποτα. Εδώ πραγματικά το κέντρο αγάπης είναι γεμάτο αγάπη. Και αγάπη τόσο πολύ που εμείς την εισπράττουμε και μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι δυσκολίες μας είναι αφάνταστες. Ο πατέρας Πυρουνάκης που το ίδρυσε είχε τέτοιες ικανότητες και τέτοιους φίλους και τόσους γνωστούς, όχι μόνο το έφτιαξε, το λειτουργήσε και όταν έφυγε, για το μόνο που είμαι σίγουρος, έφυγε ήσυχος, γιατί είχε διαπιστώσει ότι υπήρχαν πίσω κάποιοι που θα το συνεχίσουν όπως το ήθελε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσεις ένα έργο ενός τέτοιου ανθρώπου. Κοιμόμαστε ήσυχοι. Πράγματι το διατηρήσαμε όπως το ονειρευότανε και όπως το ήθελε. Τα παιδιά μας μετά το σχολείο θα έρθουν εδώ. Αυτή η αίθουσα είναι αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Θα έρθουν εδώ για να απολαύσουν το γεύμα αγάπης, την κυριολεξία. Δεν μπήκανε σήμερα τα λουλούδια που θα ακούσατε εσείς. Κάθε μέρα στο τραπέζι είναι το λουλούδι, η μουσική εκεί. Θα φέρω και το φίλο μου, θα τον προσκαλέσω. Δεν έχουμε καμία ομοιότητα με τα συσίτια που τους βάζουν στη σειρά. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν τους φτάνουν όλη η δυστυχία τους να σε βάζουν και στη σειρά για να σου προσφέρουν αυτό. Εγώ ντρέπομαι να λέω ότι προσφέρουμε φαγητό αυτή την εποχή. Εάν είχαμε εδώ μόνο να προσφέρουμε το φαγητό, θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Όλα τα άλλα εφόδια. Και ποια είναι αυτά τα εφόδια? Οι καινούργιες σχολικές στάδες που θα φέρετε, τα καινούργια τετράδια. Και τι να πρωτοπώ για σας. Αυτό που με έχει συγκινήσει με εσάς και έχω δεχτεί την προσφορά σας, είναι γιατί είναι προσφορά αγάπης και δικιά σας. Δεν το κάνετε επειδή είστε στα Ελληνικά Πετρέλαια και θέλετε να φανείτε καλοί εδώ στην Ελευσίνα. Με όσους έχω συνεργαστεί από όλους εσάς, έχω διαπιστώσει και αυτό το ξέρω. Και έχω την ικανότητα να το διαπιστώσω. Ότι αγαπάτε. Και ειδικά αγαπάτε αυτά τα παιδιά. Μόνο γι' αυτό να είστε υπερήφανοι. Εγώ είμαι υπερήφανος για εσάς. Κάποια στιγμή μαζεύουν εμπιστοσύνη. Αυτό είναι μεγάλη. Όταν κάποιος διαπιστώσει ότι αυτό που προσφέρει πιάνει τόπο, σου δίνει και την καρδιά του. Εδώ έχει καταντήσει να μην πηγαίνουμε, δεν θα το πω, ούτε στην εκκλησία, ούτε στο Δήμο, πουθενά. Παρουσιάζονται κάποιες περιπτώσεις με 10.000 γιαούρτια που θα λήξουν σε 4 μέρες. Φαντάσου, τι συνεργεία έχουμε, κρατάμε και αυτά που θέλουμε. 10.000 γιαούρτια για μας. Εμείς κρατάμε πώς αυτά που θέλουμε, γι' αυτό έχουμε άλλα 7 ιδρύματα που πραγματικά κάνουν δουλειά. Και με τον πατέρα Πυρουνάκη να εξακολουθήσει τη συνέχεια. Καλός ή κακός, ένας άλλος τρόπος που κάποιον από τους μισθούς πώς τους βγάζουμε. Όταν ήταν εδώ εφημέριος, καλός ή κακός, κηδείες έχουμε. Είχε μάθει τον κόσμο, αντί να πάρουν ένα στεφάνι, το οποίο το πετάς μετά, να έρχονται εδώ τα χρήματα. Ιερά χρήματα. Μας τιμούνται και την ώρα της θλίψης τους. Δουλειά σας. Πραγματικά ο χώρος είναι εξαιρετικός. Είδα δεκάδες παιδιά χαρούμενα και γελαστά να τυπικίζουν και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και συγκινητικό. Τα Ελληνικά Πετρέλαια συνεχίζουν την κοινωνική τους πολιτική, συνεχίζουν την κοινωνική τους, το κοινωνικό τους έργο, εστιάζουν σε τέτοιου είδους προσφορές που κάνατε εσείς. Δεν έχουμε εμείς να αποφεληθούμε, που δεν ζητάμε να αποφεληθούμε από τέτοιες προσφορές που κάνουμε. Βλέπουμε και αφουγκραζόμαστε και μας αγγίζετε με τη δουλειά που κάνετε και στα πλαίσια αυτά συνεχίζουμε να προσφέρουμε και θα συνεχίζουμε να προσφέρουμε όσο μπορούμε. Έτσι, ειδικά έχουμε ευαισθησίες στις τοπικές κοινωνίες, γιατί σε αυτούς τους χώρους δουλεύουμε και εμείς.
δεν είναι μόνο κοινωνική προσφορά το να προσλαμβάνουμε κόσμο να δουλεύουν στα ελληνικά πετρέλαια και να δίνουμε θέσεις εργασίας, αλλά μπορούμε να πούμε ακόμα πιο σημαντικό αυτό το έργο που τελούμε αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε να τελούμε. Έτσι. Βοηθώντας τέτοιες συγκινητικές προσπάθειες για πολλά χρόνια από ό,τι είδα, για πάνω από 30 χρόνια κατάλαβα γίνεται αυτή, 50 χρόνια, έτσι, 55 χρόνια. Έτσι. Είναι συγκινητικό πραγματικά και εμείς θα συνεχίσουμε και αυτό σας το διαβεβαιώνω και εγώ και ο κύριος Κορονέος και όλη η ομάδα μας εδώ ότι θα είμαστε δίπλα σας πάντα. Αυτό δεν έχω πω. Τα φιλιά των παιδιών μας. Έτσι. Προσθέσω και εγώ τη συνεργασία με το Πυρουνάκιο που είναι πολύ ευθύς, εδώ 9-10 χρόνια σχεδόν, γιατί κάνω μια συνειδητή επιλογή. Δηλαδή, επηρεάζουμε τους φορείς με τους οποίους θα συνεργαστούμε και για το σκοπό που επιτελούν, αλλά και τον τρόπο που λειτουργούν. Και είναι ένας φορέας ο οποίος λειτουργεί με διαφάνεια, χρησιμοποιεί τους πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βοηθάει ένα σωρό παιδιά και για όλη την κοινωνία χωρίς εξαιρέσεις, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι ένα διαπολιτισμικό κέντρο εδώ και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα και στη γνώση και στη ψυχαγωγία. Επομένως, είναι ο ρόλος του πολύ σημαντικός. Θέλω να πω ότι εκτός από το πρόγραμμα που ενισχύουμε εδώ, τα παιδιά κατά καιρούς τα έχουμε ξεναλύσει και έτσι έχουμε δώσει την ευκαιρία να πάνε σε κέντρα πολιτισμού όπως είναι το Μέγαρο Μουσικής, όπως είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχουμε τις παιδικές κατασκηνώσεις, επομένως θέλουμε να βγουν και έξω από το χώρο. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό και οι εμπειρίες που έχουμε και αυτά που έχουμε λάβει πίσω από την άποψή τους και από αυτά που έχουν διατυπώσει μας συγκινούν και πραγματικά μας λένε να συνεχίσουμε. Τώρα, για το επόμενο χρονικό διάστημα, σχεδιάζουμε να χορηγήσουμε και ένα φωτοβολταϊκό, το οποίο θα μπει στη στέγη εδώ. Επομένως, θα το κάνουμε και ένα έξυπνο κτίριο, όσο γίνεται αυτό. Θα δώσουμε τη δυνατότητα να μπορεί να εξοικονομεί ένα μέρος από τη δημοτική. Ναι. Και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και ελπίζουμε πολύ γρήγορα αυτό να ολοκληρωθεί. Και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, κύριε Παγκοσμίου, θα είμαστε πάντα εδώ δίπλα στους ανθρώπους που κάνουν ένα τόσο σοβαρό έργο και το οποίο ενισχύουν και άλλοι φορείς. Οι οποίοι και αυτοί με πολύ δύσκολα κριτήρια αξιολογούν. Έτσι, στηρίζεται και από το Ίδρυμα Σταυρονιάρχων, νομίζω, το πρόγραμμα. Επομένως, εμείς θα είμαστε δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες. Εμείς είμαστε. Πάμε και εμείς. Ακούω, έρχομαι. Αυτό είναι. Αυτό είναι, δεν είναι αυτό, αλλά αυτό δίνουμε. Όχι, έρχεται το κλειδί. Έρχεται το κλειδί. Έρχεται το κλειδί. Ήρθε και το αφεντικό, ήρθε. Κρατάμε και αυτό, άμα θέλετε. Θέλετε, ρε παιδιά. Λοιπόν, όπα. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε στην φιλική φωλιά Ελευσίνας, όπου αυτή τη στιγμή γίνεται παράδοση ενός γιόταχη αυτοκινήτου από την εταιρεία Ελπέ. Να πάμε στον κύριο Παργινό. Κύριε Παργινέ, πέστε μας λίγα λόγια για το τι σημαίνει αυτή τη στιγμή εδώ. Αυτή τη στιγμή παραδίδουμε ένα αυτοκίνητο στο Ίδρυμα, έτσι, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και να συνεχίζουν να κάνουν βοηθώντας τα παιδιά και την τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο έγινε μια μικρή σύσκεψη με τον κύριο Πυρουνάκη. Από αυτά που ακούσατε, τι άποψη σχηματίσατε για το τι σημαίνει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα? Νομίζω ότι επιτελείται ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για τα παιδιά τα οποία έχουν πραγματικά ανάγκη για αγάπη, για προσφορά και για βοήθεια να συνεχίσουν απρόσκοπτα να εξελίσσονται σωστά σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Θα συνεχιστεί η συνεργασία που έχετε με το Ίδρυμα? Αυτό είναι το book άνευ. Είναι σίγουρα συνεχιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχιστεί. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Πυρουνάκη. Κύριε Πυρουνάκη, πέστε μας δύο λόγια. Αυτή η κίνηση των ελληνικών πετρελαίων, το να σας δωρήσει αυτό το, τι σημαίνει για σας, για τη φιλική φωλιά? Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όχι μόνο για αυτή την προσφορά, αλλά και ο τρόπος που έχουν αγκαλιάσει τις προσπάθειες που γίνονται στο έργο του πατρός Πυρουνάκη.
να είναι καλά η υπεύθυνη των πετρελαίων και το ευχαριστώ, το δικό μας δεν είναι τίποτα μπροστά στη χαρά και στα φιλιά των παιδιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήδη βλέπουμε την επίσημη παράδοση του αυτοκινήτου από τα ελληνικά πετρέλαια, ήδη τα παιδιά παίζουν όπως βλέπουμε. Έχουν πει όλα στα αυτοκίνητα, αν είναι δυνατόν να προσπαθούν να μπουν όλα. Τέλος πάντων, χαίρονται για την κίνηση αυτή της εταιρείας. Είναι συγκινητικό πραγματικά, μια και η ουσιαστική δουλειά που κάνει το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας είναι συγκλονιστική πραγματικά.